τεχνολόγων, τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη, ο οποίος γνωρίζει καλά το θέμα. Κύριε Ευτυχίδη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κυρία Νικολέρη, κύριε Κολέτσιο. Καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Να σας ρωτήσουμε καταρχάς τι σηματοδοτεί η εκλογή, ο ορισμός του Ρίση Σούνακ στην Πρωθυπουργία της Βρετανίας. Σηματοδοτεί την προσπάθεια των συντηρητικών να διατηρήσουν την εξουσία αυτή τη στιγμή, αλλά και μια νέα ελπίδα για τις αγορές, ειδικά τώρα στη Μεγάλη Βρετανία, ότι θα προχωρήσουν σε μια ανάκαμψη και σε κάποια σταθεροποίηση όλων αυτών που περιέγραψε πριν από λίγο η καλή σας δημοσιογράφος. Ο Σούνακ έρχεται ως ο εκλεκτός της πλειοψηφίας των βουλευτών του Συντηρητικού Κόμματος αυτή τη στιγμή. Είδαμε ότι η Μόρντοτ δεν κατάφερε να συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των 100 βουλευτών, συμπέτωσε μόλις 29. Το ίδιο ακούγεται και για τον Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος είχε μόλις 86 βουλευτές, οι περισσότεροι εκ των οποίων, μαζί και με άλλους βουλευτές, προσχώρησαν άμεσα μετά την παρέτησή τους στο στρατόπεδο Σούνακ. Όλα αυτά δείχνουν ότι το Συντηρητικό Κόμμα της Βρετανίας ενισχύει τις άμυνές του σε μια προσπάθεια να ανακτήσει το χαμένο έδαφος. Υπάρχουν 2 χρόνια μπροστά, μέχρι τις επόμενες εκλογές, αλλά το πρώτο και βασικό είναι να κρατηθεί ο Σούνακ στην εξουσία. Αυτό εγώ πιστεύω θα γίνει, αν και θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο το έργο του να αντιμετωπίσει τις άμεσες προκλήσεις που έχει αυτή τη στιγμή μπροστά του. Πληθωρισμό. Ναι, πείτε, ναι. Πείτε. Πληθωρισμό, ανεργία, κατάρρευση του νοσηλευτικού συστήματος της χώρας, το ζήτημα της Βόρειας Ιρλανδίας, μην το ξεχνάμε, αλλά και το ζήτημα της ενότητας του ίδιου του κόμματός του, μια που έχει τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά από τις εξελίξεις των τελευταίων 5 μηνών. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το έργο του είναι εξαιρετικά δύσκολο. Κύριε Ευτυχίδη, είπατε ότι είναι εκλεκτός των βουλευτών, των Τόρις. Είναι εκλεκτός όμως και του λαού, γιατί δεν είναι εκλεγμένος ο κύριος Σούνακ. Είναι τοποθετημένος από την πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας των Τόρις. Αυτό πόσο θα επηρεάσει την πρωθυπουργική του θητεία? Όλοι οι πρωθυπουργοί εκλέγονται από την πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Ο πρωθυπουργός στη Μεγάλη Βρετανία δεν εκλέγεται με απευθείες εκλογές από το λαό. Εκλέγεται από τις κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες των κομμάτων. Δεν υπάρχει δηλαδή εκλογή. Δεν γίνεται πραξικοπηματικά αυτό. Ο λαός δίνει εντολή στο κόμμα και το κόμμα δίνει εντολή στον πρωθυπουργό. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ακριβώς ο βασιλιάς αυτή τη στιγμή είναι ο παράγοντας εκείνος που διορίζει τον πρωθυπουργό. Έχει τύχει δηλαδή να διοριστεί πρωθυπουργός που το κόμμα του ήταν δεύτερο. Έτσι. Ουσιαστικά ο αρχηγός του κόμματος, αυτό που λέτε κι εσύ. Αν και δεν έχει εκλεγεί μέσα από εκλογές ο κύριος Σούνακ, εντός φαίνεται να συγκεντρώνει την εκτίμηση του λαού, να συγκεντρώνει ένα υψηλά ποσοστά δημοφιλίας, να θεωρείται το παιδί θαύμα των συντηρητικών, βέβαια σε ένα πλαίσιο όπου οι συντηρητικοί αυτή τη στιγμή είναι δεύτερο κόμμα και με μια τεράστια διαφορά από τους εργατικούς. Είναι μια θηριώδης διαφορά, κύριε Ευτυχίδη, που δεν την έχουμε ξαναδεί αυτή. Θεωρείτε ότι αντικατοπτρίζει και την πραγματική πολιτική τάση στη Βρετανία αυτή τη στιγμή, ή είναι προϊόν αυτής της χαοτικής κατάστασης και της αντίδρασης και ενδεχομένως αλλάξης? Είναι ακριβώς προϊόν αυτής της χαοτικής κατάστασης. Έχουν δει τόσες διαφορετικές πολιτικές τους τελευταίους μήνες, ένα απόλυτο χάος στο στρατόπεδο των συντηρητικών, που αυτή τη στιγμή έρχεται να συμμαζέψει ο Σούνακ. Να ξέρουμε βέβαια ότι οποιαδήποτε προσπάθεια μπορεί να ανατραπεί αν 40 βουλευτές, τόσοι είναι που χρειάζονται, δεν ψηφίσουν κάποια από τα νομοσχέδια που θα προτείνει αύριο ο Σούνακ. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Πιστεύω ο Σούνακ θα κρατηθεί αυτά τα 2 χρόνια και θα προσπαθήσει να ανατρέψει το τοπίο, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο, επαναλαμβάνω. Και από την πλευρά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, πιστεύετε ότι, παραδείγματος χάρη, ο Μπόρις Τζόνσον ενδεχομένως
να προσπαθήσει να πριονίσει την καρέκλα του Σούνακ, γιατί είδαμε ότι ο Σούνακ ουσιαστικά ήταν αυτός που τον οδήγησε στην πόρτα της εξόδου με την παρέτησή του από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Πιστεύετε ότι θα έχει τέτοια προβλήματα εσωτερικά? Κοιτάξτε, ότι θα έχει ένα πρόβλημα εσωτερικά είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει. Αλλά να θυμίσω πάλι ότι ο Σούνακ θεωρείται από τα παιδιά του Τζόνσον. Έτσι. Άρχισε και έγινε υπουργός το 2020 μετά την παρέτηση Τζάβιτ, από τον οποίο, αν θυμάστε, είχε ζητηθεί να παραμείνει στη θέση του αλλά να διορίσει όλους τους συμβούλους του το γραφείο του Πρωθυπουργού. Ο Τζάβιτ τότε είχε κάνει μία δήλωση ότι κανένας αξιοπρεπής υπουργός δεν θα διατηρούσε τη θέση του με τέτοιους όρους και παραιτήθηκε. Στη θέση του το 2020 ήρθε λοιπόν ο Ρίσι Σούνακ, ο οποίος προφανώς έκανε αποδεκτές αυτές τις θέσεις του Τζόνσον. Φτάσαμε στην παρέτηση με την οποία ουσιαστικά κατέρευσε και η κυβέρνηση Τζόνσον, αλλά δεν πήγαινε άλλο, ήταν κάτι αναμενόμενο και πιστεύω ότι ο Σούνακ εκείνη τη στιγμή έκανε ακριβώς την κίνησή του εγγράφοντας υποθήκες για το μέλλον. Αυτό το αντιλαμβάνονται μέσα στο Συντηρητικό Κόμμα, τουλάχιστον μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία που σήμερα τον στηρίζει. Υπάρχουν βέβαια και αντιθέσεις, αλλά πιστεύω ότι αν ακολουθήσει μια συνετή πολιτική στα δημοσιονομικά, προσπαθώντας να συμμαζέψει αυτό το απόλυτο χάος που επικρατεί αυτή τη στιγμή, θα μπορέσει ίσως να ανακάμψει σε μεγάλο βαθμό. Μάλιστα. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρει να ξανακερδίσει τις εκλογές. Κύριε Φτυχηδή, θέμα Brexit, θεωρείτε ότι υπάρχει έστω η παραμικρή πιθανότητα να ξανανοίγει? Είδαμε ακόμα και διαδηλώσεις στο Λονδίνο. Μέσα στην συνολική χαοτική αυτή κατάσταση για την οποία συζητάμε, υπάρχει τέτοια εκδοχή ή απλά είναι μια τελειωμένη ιστορία? Κοιτάξτε, υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά δεν προβλέπω ότι αυτό θα γίνει σε αυτή την περίοδο των επόμενων 2 χρόνων. Υπέρμαχος του Brexit ήταν ο Σούνακ, να θυμίσω. Ναι. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που στήριξαν τον Brexit μέσα από την ομάδα του Boris Johnson φυσικά. Οι Βρετανοί αντιλαμβάνονται τις απώλειες που έχουν από το Brexit σήμερα. Έχουν ανοιχτό το ζήτημα της πρωτοκόλλου της Βόρειας Ιρλανδίας, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη τους απειλεί με εμπορικές κυρώσεις και μάλιστα είναι ένα ζήτημα που πρέπει να λυθεί μέχρι την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, αλλιώς θα πρέπει να πάει η Βόρεια Ιρλανδία σε εκλογές. Εκεί οι Ενωτικοί έχουν διάφορα προβλήματα. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι ένα θέμα που θα ανοίξει κάποια στιγμή στο μέλλον, αλλά δεν βλέπω να ανοίγει μέσα στα επόμενα 2 χρόνια της Πρωθυπουργίας του Ρίση Σούνακ. Αν καταφέρει τελικά να κρατήσει 2 χρόνια, έτσι. Μάλιστα. Κύριε Φτυχίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Θρασίβουλος Φτυχίδης, διεθνολόγος, για τις εξελίξεις στη Βρετανία.